Βρισκόμαστε με την Κλειό Χατζηδανιήλ σε ένα βιβλιοπωλείο που έχει ιστορία χρόνων και βρίσκεται στην είσοδο της Ερμού. Κλειό, μου επιτρέψεις να σε λέω έτσι. Πες μας λίγα λόγια για την ιστορία αυτού του βιβλιοπωλείου. Πότε ξεκίνησε? Η επιχείρηση, όχι το βιβλιοπωλείο, ξεκίνησε το 1827, δηλαδή στην τρίτη δεκαετία του 19ου αιώνα. Όχι όμως ως βιβλιοπωλείο. Ως επιχείρηση εμπορίας χαρτιού. Έφερναν χαρτί από τη Γερμανία, όπου είχαν πάει οι πρόγονοί μου εκεί για να δουλέψουν από τη Λειψία. Μετά τις μεταρρυθμίσεις στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, μετά δηλαδή από το Τανζιμάτ, όταν ελευθερώθηκαν πολλά πράγματα στους σκλαβωμένους λαούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και άρχισε να επεκτείνεται η εκπαίδευση στους υπόδουλους πληθυσμούς, άρχισαν να φέρνουν και βιβλία πάλι από την Γερμανία. Τα λεγόμενα στερεότυπα, τα οποία ήταν κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Έτσι ξεκίνησε η επιχείρηση. Σιγά σιγά διευρύνθηκε και στο χώρο της φωτογραφίας. Ο προπάπος μου πήγε στο Παρίσι να σπουδάσει κάτι άλλο, τελικά τον κέρδισε η φωτογραφία και η βιβλιοδεσία, οι δύο τέχνες της εποχής, πολύ σημαντικές. Οπότε, επιστρέφοντας στη Μυτιλίνη από τις σπουδές του, ασχολήθηκε και με αυτά τα πράγματα. Ο αρχικός χώρος του βιβλιοπωλείου ήταν, του χαρτοπωλείου μάλλον, ήταν κάπου κοντά στη Μητρόπολη. Ωστόσο, όταν χτίστηκε ο Ναός του Αγίου Θαράποντα και όλα αυτά τα καταστήματα εδώ, τα οποία είχαν χτιστεί με σκοπό να συντηρούν το ναό, ήμασταν οι πρώτοι ενοικιαστές. Και από τότε μέχρι σήμερα διατηρείται ως βιβλιοπωλείο. Βιβλιοπωλείο, ναι, και χαρτοπωλείο ταυτόχρονα. Μέσα εδώ έχουμε παρατηρήσει την εξέλιξη του βιβλίου σε βάθος χρόνου. Ποια είναι αυτή η εξέλιξη? Ως κατάστημα αμιγούς πώλησης βιβλίων, βέβαια σε μια μικρή επαρχιακή νησιωτική πόλη δεν μπορεί να υπάρξει επιβίωση σε οποιαδήποτε επιχείρηση. Όπως προείπα, το εμπόριο των βιβλίων συνδυαζόταν με τα χαρτικά, όπως επίσης και μετά, λίγο πριν μάλλον την μικρασιατική καταστροφή, η οικογένειά μου ασχολήθηκε και με την κατασκευή σιγαρόχαρτων στη Μυτιλίνη, λίγο στη Σμύρνη και μετά τη μικρασιατική καταστροφή στο κτίριο ακριβώς απέναντι. Όταν βγάλουμε την πινακίδα της Τράπεζας Πειραιώς, υπάρχει από κάτω η παλιά επιγραφή σιγαρόχαρτα Χατζηδανίλ κατασκευή, για ένα μικρό χρονικό διάστημα βέβαια όλα αυτά. Πάντα θα έπρεπε να συνδυαστεί με κάτι άλλο. Τώρα, το βιβλίο ως πολιτισμικό αγαθό, ως πολιτισμική έκφραση, πάντα είχε μία ιδιαίτερη άνθηση, αλλά δεν επέφερε ποτέ εμπορικό κέρδος, δεν είχε ποτέ εμπορικό κέρδος. Η κουλτούρα των κατοίκων εδώ της Λέσβου ως προς το βιβλίο ποια είναι και ποια θα θέλαμε να είναι? Θα σας πω κάτι που το έχω πει πάρα πολλές φορές πάλι. Σε ένα παλιό σημειωματάριο του προπάπου μου βρήκα ότι λίγο πριν το 1912, το βιβλιοπωλείο είχε γύρω στις 120 γυναίκες συνδρομήτριες μόνο για το βόρειο τμήμα του νησιού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ό,τι βιβλίο λογοτεχνικό εξεδίδατο στην Αθήνα ή στην Κωνσταντινούπολη ή οπουδήποτε, οι κυρίες αυτές ήθελαν να το προμηθευτούν. Κάτι που δεν υπάρχει βέβαια στις μέρες μας, ωστόσο θα πρέπει να πούμε ότι συνδυαζόταν και με την προσπάθεια αφύπνισης της εθνικής συνείδησης αυτά τα χρόνια και από τη στιγμή που οι γυναίκες ήταν αυτές που ουσιαστικά διοχέτευαν αυτά τα πράγματα στα παιδιά και στην οικογένεια, γινόταν προσπάθεια και από την πολιτεία την αντίστοιχη ελληνική τέλος πάντων, στις υπόδουλες περιοχές ακόμη να διοχετεύσουν ελληνική παιδεία μέσα από την οικογένεια και το σχολείο βέβαια. Σήμερα στην εποχή των ψηφιακών μέσων, το βιβλίο έχει τη θέση που το αξίζει? Σαφώς ναι. Θέση πολύ καλύτερη από ό,τι τη δεκαετία του 70 ή του 80. Είναι ουσιαστικά δύο συστήματα επανατροφοδοτούμενα. Τα ψηφιακά μέσα έχουν ικανότητα να προβάλλουν την εκδοτική παραγωγή, να δημιουργήσουν τα ερεθίσματα στο κοινό για να διαβάσει ένα βιβλίο, οτιδήποτε είναι αυτό. Ωστόσο, το μόνο πρόβλημα που δημιουργούν είναι οι ηλεκτρονικές πωλήσεις. Και οι ηλεκτρονικές πωλήσεις αποτελούν πρόβλημα για μικρές κλειστές οικονομίες, μικρές κλειστές νησιωτικές οικονομίες. Πραγματικά αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα οι ηλεκτρονικές πωλήσεις από την Αθήνα ή τις άλλες περιοχές, όπως και όλες οι άλλες μορφές οικονομίας που εξάγουν το χρήμα, που χάνεται το χρήμα από το νησί
σε άλλες περιοχές, προστατικά κέντρα δηλαδή. Αν είχαμε αναπτυγμένο τουρισμό, αυτό δεν θα αποτελούσε πρόβλημα, γιατί θα είχαμε και την αντίστοιχη εισρωή χρημάτων. Από τη στιγμή όμως που, όπως ξέρετε, είναι επιλογή των κατοίκων της Λέσβου ή πάγια συνήθεια ή νοοτροπία να μην ενδιαφέρονται για την τουριστική ανάπτυξη του τόπου ή να μην κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν, αποτελεί πολύ μεγάλο πρόβλημα το ηλεκτρονικό εμπόριο, όχι μόνο των βιβλίων, αλλά όλων των ειδών. Θεωρείτε ότι η πολιτεία στηρίζει τα βιβλιοπωλεία όσο θα έπρεπε και πού θα έπρεπε να επικεντρωθεί? Η πολιτεία στηρίζει το βιβλίο. Όχι με τον τρόπο που θα έπρεπε. Και αυτό όχι γιατί υπάρχει κακή πρόθεση ή άγνοια ή οτιδήποτε άλλο, ακριβώς γιατί η Ελλάδα είναι ένα φτωχό κράτος με περιορισμένους οικονομικούς πόρους και τα χρήματα που παράγει η ίδια αλλά και τα χρήματα που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύονται σε κάποιους τομείς οι οποίοι είναι πολύ πιο ζωτική σημασίας για τη χώρα. Θα μπορούσαμε να είμαστε Γαλλία, να έχουμε μια αντίστοιχη πολιτική, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Αυτό που θα μπορούσε να γίνει είναι να υπάρχει ένα πλαφόν στην αύξηση της τιμής των βιβλίων, αλλά και επίσης ένα πλαφόν προς τα κάτω ως προς τις προσφορές, ως προς την πτώση της τιμής στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Οι οποίες βέβαια χαμηλές τιμές του ηλεκτρονικού εμπορίου για τα παλιότερα βιβλία είναι εικονικές, όπως καταλαβαίνετε. Στα βιβλιοπωλεία τα ίδια παλιότερα βιβλία είναι σε πολύ χαμηλότερες τιμές από ό,τι στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Ισχύει ότι τα τελευταία χρόνια ο κύριος αγωγός των βιβλίων για την ελληνική αγορά, μιλάμε, έχει συγκεντρωθεί σε συγκεκριμένους εκδοτικούς οίκους και αυτό δημιουργεί πρόβλημα? Δεν μπορούμε να μιλάμε χωρίς διαφοροποίηση στο βιβλίο. Ο κύριος όγκος της εμπορικής λογοτεχνικής παραγωγής όντως έχει επικεντρωθεί σε συγκεκριμένους εκδοτικούς οίκους. Ωστόσο, κάποιες ειδικές εκδόσεις επιστημονικές ή λογοτεχνίας αξιώσεων, λίγο διαφορετική, κινείται κυρίως από μικρούς εκδοτικούς οίκους, οι οποίοι μάλιστα τα τελευταία χρόνια γνωρίζουν και μία σημαντική άνθηση, ωστόσο εμένουν στην επιλογή μικρότερης εκδοτικής παραγωγής και καλύτερων τίτλων, πιο ποιοτικών τίτλων. Και νομίζω ότι αυτό βρίσκει και ανταπόκριση στην αγορά. Η δυναμική του λεσβιακού βιβλίου ή μάλλον των λέσβιων συγγραφέων, ποια είναι και πώς την βλέπετε με την πάροδο του χρόνου, δεδομένου ότι έχετε μία αντίληψη εδώ και πάρα πολύ καιρό? Είναι τεράστια. Είναι μία ήπια δύναμη στα χέρια του νησιού. Ας μην ξεχνάμε ότι το προϊόν του νησιού, αυτό δηλαδή που θα μπορέσουμε να εξάγουμε και ως τουριστικό προϊόν, είναι ακριβώς αυτό, ο πολιτισμός, το πνεύμα και το φυσικό τοπίο. Αυτή λοιπόν είναι η δύναμή μας και σε αυτή πρέπει να επενδύσουμε. Δεν θα έλεγα ότι είναι μόνο αξιόλογες οι τοπικές παραγωγές, κυρίως ό,τι έχει να κάνει με την ιστορία, τον περιβάλλον, τον πολιτισμό. Είναι μοναδικά κομμάτια και θα πρέπει να υπάρξει πολύ μεγαλύτερη μέρημνα, δεν θα έλεγα από το Υπουργείο, κυρίως σε τοπικό επίπεδο, Δήμου και Περιφέρειας, για να ενισχυθεί ακριβώς αυτό το πράγμα. Ουσιαστικά είναι ο εκπρόσωπός μας προς τα έξω. Είναι αυτό που θα αποτελέσει το θέλγητρο για τους τουρίστες. Ας μην ξεχνάμε ότι δεν μπορεί το νησί μας να απευθύνεται στο μικρομεσαίο μαζικό τουρισμό από τη στιγμή που τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια είναι πολύ ακριβά. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε πού στοχεύουμε, δηλαδή στον ποιοτικό τουρισμό, που θα έρθει εδώ ακριβώς για να γνωρίσει τον πολιτισμό της Λέσβου, την κουλτούρα και όλα αυτά τα πράγματα, και να κάνουμε τις ανάλογες επενδύσεις στις υποδομές, στο ξενοδοχείο κτλ. Θα πρέπει να έχουμε μια τέτοια στόχευση και ακριβώς η αιχμή του δόρατος είναι ο πολιτισμός. Το λεσβιακό βιβλίο, η λεσβιακή πνευματική παραγωγή, τα αρχαιολογικά ευρήματα, το περιβάλλον. Ποιες είναι οι αναμνήσεις σας από την αγορά των πενδικών σας χρόνων σε σχέση με την εικόνα που διαμορφώνει η αγορά σήμερα? Ας πούμε βέβαια το βασικό, ότι οι αναμνήσεις των παιδικών μας χρόνων είναι πάντα εξειδανικευμένες. Φεύγουν τα κακά, μένουν τα καλά, ωστόσο υπάρχουν κάποια στοιχεία πολύ σημαντικά. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι η αγορά ήταν το κέντρο της πόλης, δηλαδή όλοι κατέβαιναν στην αγορά κάθε μέρα σχεδόν για βόλτα, για να συναντήσουν τους φίλους τους, δημιουργούν οι μικρές παρέες για να πάνε μετά να συνεχίσουν τη μέρα, το μεσημέρι τους, το βράδυ τους με ούζο, καφέ, γλυκό ή οτιδήποτε. Τώρα πια δεν υπάρχει αυτό.
Και δεν φταίει βέβαια η τηλεόραση ή ο υπολογιστής ή οτιδήποτε άλλο. Φταίει η κακή εικόνα της αγοράς της πόλης μας. Ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε την αγορά με τα ωραιότερα κτίρια πανελλαδικά ή μία από τις 2-3 αγορές με τα ωραιότερα πανελλαδικά κτίρια. Αν ρίξουμε μια ματιά στους πάνω ρόφους του κτιρίου, είναι ίσως τα ωραιότερα κτίρια στην Ελλάδα. Ωστόσο, το κάτω μέρος των καταστημάτων το έχουμε καταστρέψει. Έγινε μια πολύ σημαντική προσπάθεια πριν από αρκετά χρόνια από το Δήμο για την ανακαίνιση των προσώψεων της πόλης, ωστόσο με την πάροδο των χρόνων αυτά δεν διατηρήθηκαν. Έχουμε παρεμβάσεις πολύ κακές, πολύ άσχημες, με μέταλλα, γυαλιά, φωτεινές επιγραφές και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν τηρούνται οι προδιαγραφές στις νέες επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να έχουμε μια πολύ άσχημη εικόνα. Επίσης, όλο αυτό το πρόβλημα με τα μηχανάκια. Είμαστε και λίγο του βολέματος εδώ στο νησί, να κάνω τη δουλειά μου, να αφήσω το μηχανάκι μου ακριβώς απ' έξω, έξω από το μαγαζί μου και οτιδήποτε άλλο. Θα πρέπει να αποκτήσουμε συνείδηση και οι καταστηματάρχες πρώτα απ' όλα, ρίχνω το φταίξιμο πρώτα απ' όλα σε εμάς, ότι για να έχουμε δουλειά και να τραβήξουμε κόσμο σε επιχειρήσεις μας, θα πρέπει η αγορά μας να έχει μια καλή εικόνα. Και από εκεί και πέρα, ο κόσμος, το κοινό, νομίζω ότι θα το εκτιμήσει δεόντως. Οι αναμνήσεις μου από την αγορά του παρελθόντος έχουν και κάτι άλλο, ότι δεν περνούσαν αυτοκίνητα. Πολύ σημαντικό και αυτό. Και επίσης γίνονταν όλοι μία μεγάλη παρέα κατά περιοχές. Νομίζω ότι θα πρέπει να επανέλθουμε σε αυτή την εικόνα. Έχω στο νου μου την εικόνα της αγοράς του Ναυπλίου, με έναν καταπληκτικό πεζόδρομο, με πολλές μικρές καφετέρειες, καφέ και όλα αυτά ανάμεσα στα μαγαζιά που δίνουν ένα εντελώς διαφορετικό χρώμα, κάτι το μοναδικό. Και νομίζω ότι η αγορά της Μυτιλίνης από τη στιγμή που εμφανίζει τα ίδια στοιχεία, τα ίδια χαρακτηριστικά στοιχεία, θα μπορούσε να γίνει κάτι αντίστοιχο με πολύ λίγα χρήματα, αρκεί οι ίδιοι οι καταστηματάρχες, εμείς δηλαδή, να μεριμνήσουμε για την καλή εικόνα των επιχειρήσεών μας και να συντηρούμε, να καθαρίζουμε το χώρο μας, να μην βγάζουμε τα σκουπίδια μας καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας και γενικά να έχουμε μία εικόνα η οποία θα τραβήξει τον καταναλωτή. Αν σου ζητούσα να διαλέξεις ένα βιβλίο μέσα από αυτόν εδώ τον χώρο που είναι για σένα ιδιαίτερο και ξεχωριστό, ποιο θα ήταν? Δεν είναι ένα, είναι πάρα πολλά. Από αυτά που έχω δίπλα μου ξεχωρίζω αυτή τη στιγμή. Ξεχωρίζω της κυρίας Λένας Διβάνης, την οποία λόγω και της δεύτερης επαγγελματικής μου ιδιότητας έχω μία ιδιαίτερη συμπάθεια, η οποία συνδυάζει την παράθεση των ιστορικών γεγονότων της ιστορικής αλήθειας με τρόπο απλό, ευσύνοπτο και το συνδυάζει με το μυθιστόρημα, τουλάχιστον ως προς την τελευταία συγγραφική της παραγωγή. Δεν μπορώ να αφήσω έξω τα δύο εξαιρετικά βιβλία της κυρίας Κατραμάδου, της δικιάς μας κυρίας Κατραμάδου, «Ο κατακτητής μου και η βασίλισσα του Αιγαίου», τα οποία αποτελούν για μένα τους καλύτερους πρεσβευτές της λεσβιακής λογοτεχνικής παραγωγής εκτός και όντως έχουν τραβήξει αρκετούς τουρίστες στο νησί μας μέσα από την ανάγνωση αυτών των βιβλίων. Ένα άλλο βιβλίο που τελειώνω τώρα και το εκτιμώ πάρα πολύ είναι «Η μικρασιατική καταστροφή» των αγαπητών κυρίων του Άγγελου Συρίγου και του Εμβάνθη Χατζηβασιλείου, του συμφοιτητή μου. «Μικρασιατική καταστροφή, 50 ερωτήματα και απαντήσεις». Με τρόπο απλό, ευσύνοπτο, μαθαίνουμε τα πάντα για τη μικρασιατική καταστροφή. Είναι νομίζω ό,τι πιο καλό μπορεί να διαβάσει κανείς για το θέμα αυτό με τρόπο γρήγορο, εύκολο και απλό. Και ένα τελευταίο. Έχουμε του κυρίου Γιάννη Γιαννέλη Θεοδοσιάδη «Σχολή Νυφών». Και αυτό δεν διαδραματίζεται στη Λέσβο, ωστόσο παρουσιάζει την περίοδο της κατοχής και τη σχέση των ανθρώπων μέσα από μια εντελώς διαφορετική ματιά. Και νομίζω ότι θα είναι ένα από τα best sellers του φετινού καλοκαιριού. Βγήκε μέσα στις γιορτές. Και ολοκληρώνοντας αυτή μας την συνέντευξη, τι είναι για την Κλειό ξεχωριστό σε αυτό το βιβλιοπωλείο? Δεν υπάρχει κάτι ξεχωριστό για μένα, είμαι εγώ. Είμαι εγώ, είναι η οικογένειά μου, ο πατέρας μου, ο παππούς μου, οι θείες, οι θείοι. Δεν μπορώ να πω ότι είναι κάτι ξεχωριστό. Είμαι εγώ.